προσανατολισμένο σε μια σειρά τεχνικών παρεμβάσεων που θα αναβαθμίσουν το ιστορικό κέντρο της Πάτρας αλλά και την περιφέρεια της πόλης. Είναι το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Πατρέων που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο και αναμένεται να υλοποιηθεί μέσα στην επόμενη χρονιά. Το ποδήλατο όλο και τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια αυξημένη ζήτηση. Βέβαια τα οικονομικά είναι τέτοια τα οποία περιορίζεται σε ποδήλατα απλής χρήσης και περισσότερο αστικής. Ευελπιστούμε για ανάπτυξη, γιατί δεν βοηθούν και οι δρόμοι τόσο στην Πάτρα. Το μόνιμο πρόβλημα που ακούω από τους πελάτες είναι ότι δεν έχουμε δρόμους για να μπορούμε να κυκλοφορήσουμε με τα ποδήλατα. Παρ' όλα αυτά λέτε ότι έχουμε αύξηση στα ποδήλατα αστικής χρήσης. Άρα ο κόσμος θέλει το ποδήλατο να το χρησιμοποιήσει μέσα στην πόλη, να αφήσει το αυτοκίνητο. Ο κόσμος θέλει και ξεσυνερίζεται εντός εισαγωγικών από άλλους που βλέπει σιγά σιγά και έχει αυξηθεί. Αλλά τον περιορίζει το κομμάτι αυτό του δρόμου και φοβάται πολύ την συμβίωση αυτοκινήτων και ποδηλάτων μαζί. Στο πρόγραμμα, στο πλαίσιο του σχεδίου για την ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη της πόλης, περιλαμβάνεται και η δημιουργία ποδηλατόδρομου που θα εξυπηρετεί τους πολίτες που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο τρόπο μετακίνησης και ψυχαγωγίας στην Πάτρα και τον οποίο ο αριθμός τα τελευταία χρόνια αυξάνεται συνεχώς. Χρησιμοποιείτε το ποδήλατο και για αθλητικούς λόγους. Και για αθλητικούς και για βόλτα, δουλειές, ό,τι χρειαστεί. Μάλιστα. Πώς είναι η πόλη μας απέναντι στους ποδηλάτες? Κοιτάξτε, ποδηλατικό κόσμο η Πάτρα έχει. Απλά κάποιοι με τα αυτοκίνητα δεν προσέχουν, γιατί ίσως δεν το έχουν καταλάβει ότι η πόλη πρέπει να κινείται, στην πόλη να κινείται πολύ το ποδήλατο. Και έτσι θα είναι καλύτερο για όλους. Απλά κάποιοι δεν το έχουν καταλάβει αυτό. Εσείς κινείστε, φαντάζομαι, στην πόλη, σε ολόκληρη την πόλη. Ναι, ναι. Υπάρχει ανάγκη για ποδηλατόδρομο αυτή τη στιγμή? Σίγουρα. Σίγουρα υπάρχει. Και αν γίνει, θα είναι πολύ καλύτερα για όλους. Συμμετέχετε και σε αθλητικούς αγώνες? Ναι, είμαι στον όμιλο της Πάτρας, στον ΠΟ Πατρών και τρέχω αγώνες κανονικά. Πώς τα βλέπετε για τα πράγματα? Εντάξει, δύσκολα αλλά ωραία, καλά, καλά, πολύ ωραία. Μάλιστα. Μακάρι να είχαμε ακόμα περισσότερα άτομα, θα γινόταν ακόμα πιο ενδιαφέρον το άθλημα. Μπορεί να γίνει μια πόλη που να είναι φιλική προς το ποδήλατο τελικά? Σίγουρα, σίγουρα μπορεί να γίνει, απλά πρέπει να το δουλέψουν κάποιοι αρμόδιοι λίγο περισσότερο. Σχεδιάζεται να κατασκευαστεί παραλιακή διαδρομή ποδηλατόδρομο από την Τερψιθέ έως την Παπαφλέσσα. Το έργο αναμένεται να κοστίσει 500.000 ευρώ χρήματα, τα οποία προέρχονται από πόρους του ΕΣΠΑ. Ο παλμός του κόσμου περιμένει αυτό το κομμάτι, να υπάρχει ένα κομμάτι δικό του να μπορεί να κυκλοφορήσει. Αυτό είναι που κολλάει λίγο και έχουμε μείνει σε μια στασιμότητα τα τελευταία δύο χρόνια και βέβαια λόγω κρίσης, αλλά περισσότερο και για το περιβάλλον, αλλά και για το οικονομικό που βοηθάει το ποδήλατο, αλλά δεν βοηθούν οι δρόμοι. Θεωρείτε πως η πόλη μας μπορεί να γίνει φιλική προς το ποδήλατο, έτσι όπως την έχετε κυκλοφορήσει? Θεωρώ μια καλή θέληση και λίγο προσπάθεια από όλους. Μπορεί να γίνει μια πόλη φιλική και προς το, όχι μόνο στο ποδήλατο, αλλά η πόλη μας είναι έτσι κατασκευασμένη που και περπατώντας μπορείς να πας σε κάποιους προορισμούς γρήγορα και εύκολα. Και πεζόδρομους, όπως έχουμε ταξιδέψει και έχουμε δει άλλες πόλεις στην Ελλάδα.